δεύτερη θέση ή τρίτη θέση ανάλογα με τα ένσημα. Στο ράτζο και άλλο θα είναι στο λουξ. Αυτό είναι άλλο πράγμα και γίνεται. Λέει ότι αν έχει ένσημα, τάδε πα σε δίκλινο, πα σε τρίκλινο, τετράκλινο και οκτάκλινο. Δεν λέμε αυτό, μιλάμε για παροχή υπηρεσιών υγείας, όχι το ξενοδοχειακό κομμάτι. Τα φάρμακα. Μας έκανε εντύπωση τα φάρμακα, οι θεραπείες, οι αγωγές. Οι εξετάσεις. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε με τον διοικητικό, ο οποίος δεν ήθελε να μας μιλήσει. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Έγινε παρέμβαση από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος έκανε ακόμα χειρότερα, κατά την άποψή μου, όχι ακόμα χειρότερα, ήταν η άποψη του Υπουργείου αυτή. Γιατί δεν ήταν μόνο του κυρίου Βρούτσι στο Μέγκα τηλεφωνικά, αλλά και του κυρίου Μπέζα στη δημόσια τηλεόραση, Υπουργού Υγείας. Που είπαν και οι δύο το ίδιο πράγμα. Ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Σπυρόπουλου. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή επιβεβαιώνουν το δημοσίευμα ότι κάτι τέτοιο υπόθηκε, αδειάζουν τον διοικητή του ΙΚΑ και ότι ξέρετε κάτι, κάτι τέτοιο η κυβέρνηση δεν το έχει υπόψη. Ότι είναι προσωπικές απόψεις. Είναι θέμα για μας. Είναι και θέμα συντονισμού, κυρία Σιμακοπούλου, κύριε Σταθάκη, αλλά είναι και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο και είχαμε, κύριε Σταθάκη, παροχές υγείας ανάλογα με τα ένσημα των ασφαλισμένων, καταλαβαίνετε ότι το 70% του κόσμου δεν θα είχε αυτό που θα είχε το 30%. Ή οδηγούμεθα προς την ιδιωτική ασφάλιση, όπως γράφουν εδώ οι εφημερίδες. Θέλω την άποψή σας. Η άποψή μου είναι σαφής. Νομίζω ότι υπάρχει στο ασφαλιστικό σύστημα και κυρίως στο ΙΚΑ υπάρχει ο κίνδυνος ή έχει διατυπωθεί και η σκέψη ένα μέρος του συστήματος αυτό να περάσει στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Αυτή η σκέψη ελπίζω να μην εφαρμοστεί ποτέ. Είναι μια μετατόπιση η οποία θα αλλάξει άρδιν όλη τη δομή, τη φιλοσοφία του ασφαλιστικού συστήματος και ελπίζω να μην εφαρμοστεί ποτέ. Ή να συμβαίνει το άλλο, ξέρετε κύριε Σταθάκη, κυρία Σιμακοπούλου. Αυτό που κατά καιρούς έχει ακουστεί από κάποιους, ότι να υπάρχει ένα μίνιμουμ παροχών. Και από εκεί και πέρα αυτό που χτίζεται. Το ίδιο είναι όμως. Το ίδιο είναι αυυτό που χτίζεται. Αυτό που θα χτίζεται θα έχει ένα κομμάτι το οποίο θα. Δηλαδή ο χαμηλόμισθος. Ο χαμηλόμισθος θα έχει. Και ένα κομμάτι θα είναι ιδιωτικό. Και εγώ ο χαμηλόμισθος θα έχω ένα πολύ καλύτερο. Αλλά και αυτό είναι μια διάκριση, ας πούμε, η οποία αντίκειται και στα ευρωπαϊκά. Βέβαια δεν υπάρχει αυτό. Μόνο στην Αμερική. Οπότε γι' αυτό λέω είναι μια επικίνδυνη. Γι' αυτό ζητήσαμε και εμείς να έχουμε πει πάνω από 10 φορές. Γύρω από το χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος που δεν πρέπει. Και υπήρχε να... και μια ένταση από τη δική μου την πλευρά, γιατί όσες φορές έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Βούτσι για να έρθει σε αυτή την εκπομπή, χειμώνα, γιατί καλοκαίρι ήρθε δύο φορές μου φανάει ο κύριο. Σα θύμισε το καλοκαίρι. Φέτος, μια φορά ήρθε. Σε μένα δεν είχα πάντω όμω. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή και τα θέματά σα με τον κύριο Βρούτσι. Όχι, δεν είναι θέματα. Δεν είναι όχι με τον Υπουργό. Εγώ με τον κύριο Βρούτσι έχω πιει και καφέ. Είχαμε συναντηθεί και γνωστή σαν τον Ρήμα. Απλά να διευκρινίσουμε. Είναι υπουργού και δημοσιογράφου. Και να σα πω για κάτι άλλο που το λέω για πρώτη φορά σε αυτή την εκπομπή. Σύμφωνοι να πείτε. Είναι η εκπομπή με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, κυρία Σιμακοπούλου. Έχει 34-35%. Δηλαδή, ο ένας στους τρεις βλέπει αυτή την εκπομπή. Και επειδή είναι σημαντικό ο πολλής κόσμος που βλέπει να καταλαβαίνει, τουλάχιστον να διευκρινίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ας πει ο Υπουργός να μου το πει. Ξέρετε πώς έκανε. Νομίζω να βγει να σας το πει και εσάς, αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι, αλλά ναι. Βγήκε και το είπε όμως. Βγήκε και το είπε κάτι. Δεν το έκανε ακόμα χειρότερα όμως. Το θέμα, όχι ο Υπουργός, όταν λέμε. Ότι ο διοικητής του ΙΚΑ εκφράζει προσωπικές απόψεις. Φυσικά επιβεβαιώνει και διαψεύδει. Το θέμα και μετά το διαψεύδει. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μακάρι, αυτό δεν είναι το θέμα. Τουλάχιστον να καταλάβει αυτό. Να έρθω σε εσάς τώρα, κύριε Σταθάκη, με την Τρόικα. Μου χρωστάτε μια απάντηση, γιατί προηγουμένως αυτό ήταν το θέμα που θέσαμε και στην.